Με επίθεση κατά του Ακέλα από τον αναπληρωτή πρόεδρο του ΔΙΣΥ Νίκο Αναστασιάδη, άρχισαν τα προκταρκτικά της εκλογικής συνέλευσης του κόμματος στη Λεμεσό. Προσφωνώντας τους εκλεκτόρες, ο κ. Αναστασιάδης κατηγόρησε το Ακέλ για αποτυχία ως προς την οικονομική άνοδο του τόπου, τονίζοντας ότι η νυν κυβέρνηση πέτυχε ό,τι δεν κατάφερε το Ακέλ, δηλαδή να καταστήσει την Κύπρο τη δεύτερη χώρα στην Ευρώπη από άποψη οικονομικής ευρωστίας. Ο κ. Αναστασιάδης εξάλλου έδωσε το μήνυμα για ανάγκη ενότητας μεταξύ των ψηφοφόρων και συνέχισης της συνεργασίας με το Δίκο. Εν τω μεταξύ, όσον αφορά στις εκλογικές διαδικασίες, οι 1.200 εκλέκτορες είχαν να επιλέξουν 8 υποψηφίους για συμπλήρωση των κενών θέσεων στο ψηφοδέλτιο της εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, αφού τις υπόλοιπες θα καταλάβουν ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος Νίκος Αναστασιάδης, ο κατεπιλογήν υποψήφιος των Φιλελευθέρων Φίβος Μαυροβουνιώτης και άλλοι δύο κατεπιλογήν υποψήφοι που θα υποδείξει ο πρόεδρος του κόμματος, ο ένας εκ των οποίων φέρεται να είναι ο επάρχος Λεμεσού Οδυσσέας Γεωργίου. Τις 8 θέσεις διεκδίκησαν 11 υποψήφοι. Η Ερωτοκρήτου Ρίκος, Θεμιστοκλέους Ανδρέας, Καλογερόπουλος Μιχάλης, Μαραγκός Σπύρος, Ονησιφόρου Πέτρος, Παπαδήμας Κώστας, Παπαχριστοφόρου Κούλης, Πογιατζής Μιχάλης, Πουργουρίδης Χρήστος, Στυλιανού Γεώργιος και Στυλιανού Στέλιος. Στην ομιλία του, σύμφωνα με παρατηρητές, ο αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού επιχείρησε πρώτον να δώσει το μήνυμα της ανάγκης για συσπήρωση των ψηφοφόρων και δεύτερον να τονίσει την αποφασιστικότητα για να συνεχιστεί η συνεργασία με το Δίκο. Αυτό φαίνεται τον στόχο, είχε και η σαφέστατη αναφορά προς τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Δημήτρη Χριστόφια. Είναι για τους ίδιους που θα ήθελα να πω πως δεν δικαιούνται να διαμαρτύρονται αν ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το Δίκο συνεχίζουν να διαπλέονται ώστε η συνεργασία να παραμείνει, ώστε και η νέα διακυβέρνηση να ανήκει στο δικό μας χώρο. Να βλέπουμε μπροστά, να δίνουμε λύσεις, να γνιαζόμαστε για τον λαό, δεξιούς, αριστερούς και νόσους σοσιαλιστές. Ο κύριος Αναστασιάδης, μιλώντας ενώπιον των εκλεκτόρων του ΔΙΣΥ, επικαλέστηκε το έργο της συγκυβέρνησης σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής. Ο ελληνισμός σήμερα γνωρίζει, ξέρει ότι υπάρχει ελληνική προστασία, ότι υπάρχει ευρωπαϊκή πορεία, ότι υπάρχει οικονομική ανάκαμψη. Ο κύριος Αναστασιάδης υποστήριξε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα ανεβάσει τα ποσοστά του στο 40% και τα συγκυβερνώντα κόμματα μαζί στο 55%.